Ως άπειρο αλλά και με άνθρωπο με ψυχοτεχνικό πρόβλημα, χαρακτήρισε τον σταθμάρχη ο πρώην διευθυντής ασφαλείας και κυκλοφορίας αμαξοστοιχειών τρένος ΣΕ, Χρήστος Ρετσίνας, αναφερόμενος στην τραγωδία στα Τέμπη. Είναι άπειρος, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχει και ψυχοτεχνικό πρόβλημα, ψυχικό πρόβλημα, πείτε το πώς θέλετε. Ναι. Και αν ο ΣΕ τους είχε περάσει όλους από ψυχοτεχνική εξέταση από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αυτό θα είχε κοπεί και ενδεχομένως να είχαν κοπεί και κάποιοι άλλοι. Αυτό δεν το γνώριζαν οι άνθρωποι εκεί της εταιρείας. Ναι. Το γνώριζαν όλοι. Όλοι το γνώριζαν. Όλοι το γνώριζαν και λέγανε όλοι μεταξύ τους τι μας έρθει αυτό το φρούτο εδώ. Και κάποιος το είπε, τι έρθεις εδώ να κάνεις. Μάλιστα, ο κύριος Ρετσινάς έκανε γνωστό ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν δύο δικλείδες ασφαλείας και πάλι στον τρένο ΣΕ για την ομαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Και αυτές είναι η άμεση επαναφορά του κέντρου παρακολούθησης αλλά και επαναφορά σε προϊσταμένους αμαξοστοιχειών των καθηκόντων τους. Η τρένο ΣΕ απεμπόλησε δύο δικλείδες ασφαλείας που δεν θα έχει γίνει το συμβάν. Θα έχει αποφευχθεί. Η πρώτη δικλείδα ασφαλείας πήρε το προσωπικό της στο τέλος του 20 από το κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας που υπήρχε στον ΟΣΕ και ήταν δίπλα από το ρυθμιστή κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Υπήρχε δηλαδή, ήταν δύο άτομα, ένας προϊστάμενος των μηχανοδηγών μάλιστα και ένας προϊστάμενος αμαξοστοιχειών. Μιλάμε για 24 ώρες βάρδιες άλλοι λοκαλιζόμενες, 365 μέρες στον χρόνο. Εκεί πήγα εγώ προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής το 2007 το Γενάρη, που έγινε το 29/12/2006, έγινε η Τρενοσέ, την κατρική του ΣΕ. Αφαίρεσε και με ευθύνη και κάποιον συνδικαλιστό της και του Προέδρου των Μηχανοδηγών, που δίνει και λέει πολλά λόγια, αφαίρεσαν στα αξονικά τρένα που είναι με μηχανές τα καθήκοντα προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας. Ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας ήταν συνυπεύθυνος μαζί με τους μηχανοδηγούς και παρακολουθούσε την αμαξοστοιχία, ήταν μέσα στην αμαξοστοιχία και αν δεν, κάτι δεν έκανε ο μηχανοδηγός θα το έκανε ο προϊστάμενος. Εν προκειμένου, ο συγχωρεμένος ο φίλος μου, ο Γιώργος ο Κουτσούμπας, δύο φορές τον, έκανε το σφάλμα ότι δεν πέδισε όταν πήγε ανάποδο ρεύμα στην κάθοδο. Εκεί, αν ο προϊστάμενος ήταν συμμέτοχος στην ασφάλεια, θα τραβούσε την πέδη κινδύνου και θα κοκάλωνε το τρένο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος λίγο έχει συγκεντρωθεί σε αυτό το γεγονός. Χωρίς τις πόλεις, μίλησε και με ανθρώπους μικρά, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους, οι οποίοι εξέφρασαν μια ανησυχία. Αυτή την ανησυχία την έχουμε όλοι μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί δυνάμει όλοι μας μπορεί να γίνουμε θύματα αυτής της αδιαφορίας που υπάρχει σε όλους τους τομείς της χώρα. Θέλετε, μου έρχονται συνέχεια καταγγελίες για την ναυσιπλοεία, ότι υπάρχουν προβλήματα, παραλήψεις σε πλοία, παραλήψεις σε δρομολόγια, δεν περιλαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας. Μου έρχονται καταγγελίες για την πολιτική αεροπορία. Μου έρχονται καταγγελίες για το δικό δίκτυο. Υπάρχουν, λέει, δεν ελέγχονται καν τα φορτηγά που κυκλοφορούν στο δικό δίκτυο, δεν έχουν καν λάστιχα. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότεροι συγγενείς θυμάτων αλλά και τραυματιών της τραγωδίας φαίνεται πως προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Σήμερα μετέβη στην Λάρισα, στην εισαγγελία. Αρχικά απευθύνθηκα στην ανακρίτρια με την οποία είχα μια σύντομη συζήτηση αναφορικά με την εξέλιξη της δικογραφίας. Η δικογραφία είχε φύγει από το πρωί από τα χέρια της ανακρίτριας με εντολή του εισαγγελέα για να ασκηθούν οι συμπληρωματικές ποινικές διώξεις και για τους υπόλοιπους ποινικά υπεύθυνους που όπως φαίνεται από την ανάκριση προκύπτουν και θεωρώ, είμαι πεπισμένη ότι θα προκύψουν και άλλοι. Εν τω μεταξύ, κατέθεσα στην εισαγγελία την έγκληση για τις σωματικές βλάβες του εντολέα μου και δήλωσα και την παράσταση πολιτικής αγωγής και έθεσα και τον εντολέα μου στη διάθεση της εισαγγελίας και της ανάκρισης. Ο ίδιος επιθυμεί, αν κληθεί να καταθέσει, ήταν όχι απλά θύμα το οποίο βεβαίως κατόρθωσε και επέζησε, ήταν ένα παιδί που βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι. Είναι τραγικές, τουλάχιστον εγώ προσπάθησα να μιλήσω μαζί του για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και πάρα πολλές φορές να το βρω σε κατάλληλη ψυχολογία για να μου περιγράψει επαρκώς αυτά που έπρεπε και εγώ να περιγράψω και να καταθέσω στην εισαγγελία. Είναι σε σοκ
και πραγματικά δεν πιστεύει και ο ίδιος πώς σώθηκε. Όταν δίπλα του, παιδιά που βρισκόταν δίπλα του, ξέρει ότι δεν βρίσκονται στη ζωή. Αυτό που έσωσε τα παιδιά που κατάφεραν να σωθούν και να βγουν από το φλεγόμενο βαγόνι, γιατί αυτό το βαγόνι βρισκόταν ακριβώς πάνω από τα άλλα δύο βαγόνια που είχαν συγκλειδεί